Το συνέδριο είναι όντως μεγάλο, γιατί έχει αθρώα προσέλευση κόσμου και δείχνει πόσο πολύ η κοινωνία και σαφώς οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τη βιομηχανία 4. Είναι ουσιαστικά μια δραστηριότητα που θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε και που, εν πάση περιπτώσει, παράγουμε αξία σε αυτή τη χώρα. Οπότε αυτά που θα ακούσουμε νομίζω μας δίνουν την επιτακτική ανάγκη να τα εφαρμόσουμε. Ο ΣΕΒ πώς θέλει να είναι σε αυτή τη νέα εποχή? Κοιτάξτε, ο ΣΕΒ καταρχάς χτυπάει το καμπανάκι ότι ο εξυγχρονισμός της οικονομίας ξεκινάει σίγουρα από τη βιομηχανία, αλλά πρέπει να επεκταθεί παντού, στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση κτλ. Εάν δεν ακολουθήσουμε τη μοντέρνα τάση, που έχουμε όλες τις προοπτικές και τις δυνατότητες, με ανθρώπινο δυναμικό, με συνθήκες δημοκρατίας, νομισματικής και οικονομικής ισορροπίας που πράγματι μας δίνει ευχέρειες μεγάλες, τότε θα βρεθούμε σε υστέρηση. Θα βρεθούμε σε οικονομική υστέρηση και κατ' επέκταση σε κοινωνική υστέρηση. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ασφαλιστικός κλάδος τι ρόλο πιστεύετε θα παίξει? Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι καταλύτης όχι μόνο για να ασφαλίζει τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, αλλά για να προσφέρει κεφάλαια για νέες επενδύσεις.